Να ακούσουμε και τον κύριο Μπέλο σα παρακαλώ, πολύ, και για το θέμα τη συμφωνία, κύριε Μπέλο. Από του προλαλήσαντε. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε καταψηφίσει, αν δεν κάνω λάθο. Βεβαίω. Yeah. Και ήταν και στις κινητο... σε κινητοποιήσει αυτοτελώ που κατήγγειλε το χαρακτήρα τη συμφωνία. Αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ ότι από του προλαλήσαντε, από αυτά που αναφέραμε πιο πριν, διαπιστώνεται μια στρατηγική σύγκληση όσον αφορά την υλοποίηση τη συμφωνία των Πρεσπών. Ε, και αυτό απορρέει από την ουσία του χαρακτήρα της Συμφωνίας των Πρεσπών, που είναι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ στη Βαλκανική Χερσόνησο, η οποία έχει να κάνει με μια ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ του Ευρωατλαντικού στρατοπέδου και του υποδιαμόρφωση Ευρασιατικού. Υπό την έννοια ότι όλα τα κόμματα ε, πλην ΚΚΕ συγκλίνουν στρατηγικά στις επιλογές της άρχουσας τάξης Ελλάδας για να συμμαχίσει και να είναι μέρος του ΝΑΤΟ, όλα τα κόμματα Ανα, παρόλο τις μικροδιαφοροποιήσεις, ε, διαφωνώ λίγο, διαφωνώ πολύ, αναλόγω με τα ιδεολογήματα που βάζουν μπροστά του κοσμοπολιτισμού ή του εθνικισμού, συνενούν. Επομένω, θεωρούμε ότι όλη αυτή η κουβέντα είναι υποκριτική. Το κουκουέ ήταν από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι υποκριτική. Το δρόμο. Ναι, δεν είναι υποκριτική. Δεν είναι υποκριτική. Συγχνώμη. Άλλη η... αφετηρία. Εμεί η... Εμείς είμαστε υπέρ τη Ευρώπη. Εσεί δεν είστε. Άρα Ήδιώς έχουμε το... άλλη αφετηρία. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, είναι άλλο. Είναι άλλο. Είναι άλλο. στιγμή ε, αναδείξαμε πέρα από το, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην περιοχή αναδείξαμε ότι αυτή η συμφωνία δεν, ε, είναι, δεν θα φέρει την ειρήνη στους λαούς ξέρουμε και έχουμε ήδη πολλούς Νατοϊκούς γείτονες και όχι μόνο δεν έχουμε μια ε, ε, ειρηνική συμπεριφορά ε, εντός ε, των Βαλκανίων αλλά είναι ίσως και μια από τις επόμενες πυρηταδαποθήκες θα Εγώ θα συμφωνήσω στη διαφορετική αφέτη, αφέτη, θέλω να ακούσω και Πέρα σας. από τις λεπτομέρειες, νομίζω η όλη ουσία της ψευδοαντιπαράθεσης είναι αυτό που ίσως είπε και άκομψα ο κύριος Μαρτίου και συνενούν όλα τα κόμματα σε αυτό. Φανταστείτε να μην ήταν στο ΝΑΤΟ, φανταστείτε να μην ήταν στο Ευρωατλαντικό στρατόπεδο αυτή τη στιγμή η Βόρεια Μακεδονία και να πήγαινε σε ένα άλλο στρατόπεδο. Αυτή εκείνη η ουσία του όλου καυγά και στείνεται ένα παιχνίδι το οποίο είναι από προσανατολιστικό για τις λαϊκές μάζες για τέτοιου τύπου ε, λεπτομέρειες. Το κομμουνιστικό κόμμα σε... ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών. Το διακύβευμα είναι ότι και όχι μόνο στις εκλογές αλλά και από την επόμενη μέρα κονταροχτυπιούνται δύο στρατηγικές, δύο σχέδια. Η μία στρατηγική αφορά όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ η οποία είναι η στρατηγική της σύμπλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ε? Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι Μία ένωση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, τα οποία θέλουν να ισχυροποιηθούν στην αρένα του ανταγωνισμού. Έτσι. Και από την άλλη μεριά είναι η στρατηγική του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία μιλάει για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, έχει μία άλλη ε, διέξοδο, όπου μιλάει για μία οικονομία η οποία είναι σχεδιασμένη στη βάση της των κοινωνικών αναγκών και όχι τα κέρδη των λίγων ε, κεφαλοκράτων.